Με συνεργασία με την παράταξη του Βασίλη Τσολακίδη, ξεκίνησε τη νέα θητεία στο Δήμο Αυδείρων ο Γιώργος Τσιτρίδης, ο επανεκλεγής δήμαρχος που καλείται να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε πριν 5 χρόνια. Μετά τις εκλογές της 2 Ιουνίου του 2019, όπου οι δημότες μας ανανέωσαν την εμπιστοσύνη στην μην δημοτική αρχή, 1 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η νέα μας θητεία. Πιστεύω ότι θα είναι δημιουργική όπως και η προηγούμενη. Δεν διαθέτουμε την απόλυτη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα συνεργαστούμε με κάποια άλλη παράταξη. Υπήρξαν συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα και με την παράταξη του κυρίου Τσολακίδη και καταλήξαμε να υπάρχει μια σύγκληση όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και από εκεί και πέρα να αναλάβουν την Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, την Προεδρία στους παιδικούς σταθμούς και την Προεδρία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου, στην ειδική συνεδρίαση, εξελέγει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος εξελέγει ο κύριος Τσιναρίδης Νίκος, ο οποίος έλαβε 17 ψήφους έναντι 9 ψήφων του κύριου Γαλανόπουλου, Αντιπρόεδρος όπως προβλέπετε εξελέγει η κυρία Ριζάογλου Σεμιχά από την παράταξη του κύριου Κριτσίνου, η οποία έλαβε 25 ψήφους, και γραμματέας η κυρία Γιαουράκη Αναστασία με 18 ψήφους. Από εκεί και πέρα ορίστηκαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέρη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκεί προβλέπεται την πλειοψηφία να έχει η παράταξη δικιά μας. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος και δύο αντιδήμαρχοι, όπου ορίστηκαν ο κύριος Μαυρίδης και ο κύριος Σταυρακάρας, και μέσα από μια εκλογική διαδικασία ορίστηκαν άλλα 4 μέλη. Από την παράταξή μας ο κύριος Γαρούφας και η κυρία Ζουρνατζίδου, ο κύριος Κριτσίνης και από την παράταξη του κύριου Τσολακίδη ο κύριος Σίσκος. Και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πάλι είναι 7 μελείς. Ορίστηκε ο Δήμαρχος και δύο αντιδήμαρχοι, ο κύριος Γκαζιμπαγιαζίδης και ο κύριος Ντεμίρ Σαντρί. Από την παράταξή μας ο κύριος Τσόγκας και η κυρία Χατζηδημητρίου. Από την παράταξη του κύριου Κριτσίνη ο κύριος Πισκουλόπουλος και από την παράταξη του κύριου Τσολακίδη ο Βελιόγλου Μπουλέν. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια δημιουργική συνεργασία με την παράταξη του κύριου Τσολακίδη, θα υπάρξει κάποια σύγκληση κυρίως στο τεχνικό πρόγραμμα και νομίζω ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα υλοποιήσουμε όχι μόνο τα έργα τα οποία εντάξαμε σε χρηματικά προγράμματα και τα περισσότερα έχουν δημοπρατηθεί, αλλά καινούργια έργα που περιμένουμε τις εντάξεις κυρίως από το Φιλόδημο αρκετών εκατομμύριων ευρώ. Παρότι ο νέος νόμος που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε τον έλεγχο του Δήμου και να περνάτε τα θέματα, εσείς επιλέξατε τη συνεργασία. Ακριβώς. Εμείς αρχικά πριν από την αλλαγή του νόμου είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Οπότε από τη στιγμή που είχαν ξεκινήσει οι συζητήσεις, παρότι ο νόμος μας έδινε το δικαίωμα να λύσουμε πολλά από τα θέματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, να ακολουθήσουμε μια συνεργασία και όλα τα θέματα να περνάνε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο.